Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βλογκάκι. Βασίλη, πες γεια. Γεια. Που από μου και με έγινε, θα πάμε για μπάνιο. Γεια, λέει και ο Βασίλης. Αυτό είναι το μικρόφωνο της μαμάς. Έχει τρομερή ζέστη. Είναι απερίγραπτη αυτή η ζέστη που έχει. Βασικά έχει τρομερή υγρασία. Δεν είναι τόσο η ζέστη όσο η υγρασία. Εδώ στη Ρόδο η υγρασία φτάνει 90%. Έχει απίστευτη κουφόβραση λόγω της υγρασίας. Και τώρα μόλις έκλεισα τα πάντα για να ανοίξω την ψύξη, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ανοίγω πάντα το σπίτι να αεριστεί και τα λοιπά, αλλά μετά δεν... θα κάνουμε και μπάνιο το Βασίλη, θα κάνω και εγώ για να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες. Εννοείται ότι δεν μπορείς να πας μπάνιο, ναι, θα κάνουμε. Δεν μπορείς να πας πουθενά με αυτή τη ζέστη, πουθενά δεν μπορείς να πας. Εντάξει, δεν πειράζει. Σκεφτόμουν βασικά να πάμε τζάμπο, αλλά μάλλον θα πάμε μαζί με τον μπαμπά μας μουστάκα το απόγευμα. Προτιμώ να πάω μουστάκα, αλλά επειδή ο δρόμος είναι λίγο περίεργος, δεν θέλω να πάω εγώ. Ακόμα το αυτοκίνητο δεν έχω εξοικειωθεί και δεν νομίζω ότι θα εξοικειωθώ και ποτέ τελικά. Μου είναι αρκετά δύσκολο. Δύσκολο. Το παρασκέφτομαι βασικά. Τέλος πάντων, πρέπει να πάμε μουστάκα να πάρει ο Βασίλης γιογιό. Ναι. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση το ότι ο Βασίλης είναι 19 μηνών και θέλω να του πάρω γιογιό. 20 μηνών σχεδόν. Αλλά παιδιά, δεν είχα σκοπό φέτος να του ξεκινήσω κάτι τέτοιο. Μετά από το σημερινό γεγονός, εγώ ήθελα να πάει σχολείο, να δει και τα παιδάκια εκεί, στο βρεφικό, σας είπα ότι θα πάει, και να ξεκινήσουμε από το επόμενο καλοκαίρι, που θα βγάλουμε τα χαλιά και όλα αυτά. Αλλά σήμερα ο Βασίλης μόνος του αποφάσισε να βγάλει την μπάνα βρακάκι, βασικά να την κατεβάσει έτσι όπως την κατεβάζουμε το βρακάκι μας για να πάμε στην τουαλέτα, και να κάνει κακάκια του στο παρκέ στο δωμάτιό του. Δηλαδή την ώρα που έπαιζε, κατέβασε, χωρίς να τον βλέπω, εγώ εκείνη την ώρα σκούπιζα, ενώ τον κοιτούσα όλη την ώρα, κάποια στιγμή δεν τον είδα, κατέβασε το βρακάκι, την μπάνα βρακάκι κανονικά όπως κατεβάζουμε εμείς για να πάμε τουαλέτα, και έκατσε στη στάση για να κάνει κακά του. Και του λέω, Βασίλη, τι κάνεις? Εκεί μου λέει, κακά, και τα έκανε στο παρκέ. Τέλειο! Φανταστικό. Οπότε λέω, νομίζω ότι είναι έτοιμος και ίσως από μόνος του μου δείχνει κάποια σημάδια για να ξεκινήσουμε την προσπάθεια να βγάλουμε την μπάνα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε και όλο τον Αύγουστο και όλο τον Σεπτέμβρη να προσπαθήσω λίγο σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι το θέλει μόνος του. Οπότε, ναι. Αυτό έχει. Θέλω να πάω τώρα να του πάρω ένα γιογιό. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, εγώ ήθελα κατευθείαν να ξεκινήσουμε στην λεκάνη, αλλά επειδή είναι πολύ μικρός και δεν προλαβαίνει να μου το πει, θεωρώ ότι στο γιογιό θα πηγαίνει μόνος του, όπως το έκανε τώρα και πήγε μόνος του, γιατί το έκανε συνειδητά να κατεβάσει την μπάνα βρακάκι. Δεν το έκανε τυχαία για να τα κάνει. Έκατσε όπως καθόμαστε στη λεκάνη. Θεωρώ ότι το γιογιό θα τον βοηθήσει περισσότερο. Θα σας το δείξω αυτό το βίντεο, αλλά ξεκινάμε προσπάθεια για να βγάλουμε την μπάνα λοιπόν, εφόσον μόνος του μου το έδειξε. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να τον πίεζα σε αυτή την ηλικία να κάνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρός. Θα το δοκιμάσουμε, αν μας βγει καλός, αν δεν μας βγει, το επόμενο καλοκαίρι. Ξέρω ότι τα τσίσα είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον να μάθουμε τα κακά να πηγαίνουμε. Θα δείξει. Οπότε θα πάμε να πάρουμε γιογιό από το μουστάκα. Θέλω να πω και ένα μίνι σούπερ μάρκετ σήμερα. Έχουμε δουλίτσες, αλλά λέω να τα κάνουμε όλο το απόγευμα αφού δροσίσει. Γιατί πραγματικά δεν παλεύεται. Φαγητό έχουμε έτοιμο, παστίτσιο από χτες που είχε φτιάξει η μαμά. Οπότε όλα μια χαρά. Θα κάνουμε ένα ντουζάκι. Θα τον κάνω μαζί μου τον Βασίλη για να δροσιστούμε. Βασιλάκο, θες νερό? Και να του φτιάξω και κάτι να φάει. Θες νεράκι, αγόρι μου? Μωρό μου. Ναι. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε αυτό που σας λέω, σοκαρίστηκα και δεν ήθελα να αντιδράσω. Γιατί δεν ήταν κάτι που το περίμενα, να πεις ότι του έχω βγάλει την μπάνα και περιμένω να δω κάτι κάπου. Αν δεν ήταν ο Βασίλης, θα νόμιζα ότι έχει κάνει σελήνη. Δηλαδή, αν δεν ήταν εκείνη τη στιγμή, σε αυτό το... την παρούσα στιγμή, ο Βασίλης, την ώρα του εγκλήματος, την ώρα που τα έκανε τέλος πάντων, θα πίστευα ότι τα είχε κάνει η σελήνη. Ευτυχώς για το σκυλί. Αγόρι μου, θα φάμε αυγόφετα. Θέλει να φάει τώρα. Θα κάνουμε αυγόφετα. Ψωμί με αυγουλάκι να φάμε.
να φάει ο Βασίλης το πρωινό του και μετά να κάνουμε έτσι λίγο μπανάκι. Πάω να πλύνω κανένα τηγάνι, γιατί χτες είχαμε μαγειρέψει και δεν έχουμε τίποτα. Ξεκινήσει να τρώει και κορφλέξ ο Βασίλης σιγά σιγά. Αλλά ήταν λίγα αυτά που του δώσω και χωρίς γάλα, γιατί είχε πιει ήδη γάλα και εντάξει, δεν ήθελα τόσο γάλα πια να πει. Ναι. Οπότε τώρα θα φάμε μια αυγόφετα. Και εντάξει, μετά θα φάμε το μεσημεριανό. Μην κρεμιάσαι, αγόρι μου, στο ψυγείο. Ήρθε και το σούπερ μάρκετ, παραγγείλαμε, τελικά δεν πήγαμε γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Ελπίζω να προλάβω να πω τουλάχιστον μουστάκα, γιατί έχουμε τα γενέθλια του μπαμπά μου και θα βγούμε για φαγητό. Λοιπόν, ψωμί του τόστ του Πειραιά, αυγά, χίτσες Βασίλη μου, πω κολλάς ολόκληρος, έτρωγε παγωτό. Λοιπόν, τυρί για τόστ Emmental, φετούλα, Φιλαδέλφια, ντομάτα, για πίτσα μάλλον τα έχει πάρει αυτό ο Ηλίας, καπρίς, φυσικά τι άλλο θα έπαιρνα, ντομάτες, Βασίλη κάτσε κάτω, ρολό χαρτί, κολοκυθάκια, βετέξ, γιατί δεν έχω πάει τζάμπο να πάρω, πρέπει να πω τζάμπο οπωσδήποτε. Πιο αγόρι μου, να το βάλουμε ψυγείο και μπανανίτσες. Κατά πράσινες είναι βέβαια, δεν πειράζει, θα γίνουν. Οπότε αυτό ήταν ένα μίνι σούπερ μάρκετ. Γάλατα του Βασίλη δεν βλέπω, που το σούπερ μάρκετ έγινε για τα γάλατα του Βασίλη. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα μόλις το συνειδητοποίησα. Εξαιρετικά. Ετοιμάστηκα για να πάμε για φαγητό, όπως σας είπα. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Ανοίξω κανένα φως ακόμα. Θα πάμε για φαγητό. Όπως σας είπα, είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου, οπότε έχουμε κανονίσει έτσι να πάμε σε ένα ταβερνάκι χαλαρά. Και έχω ετοιμαστεί. Έβαλα ένα μαύρο συνολάκι, το οποίο είναι σετ σορτσάκι, συγγνώμη, με πουκάμισο. Πρώτη φορά το βάζω. Το είχα πάρει από το Σινίνι, από το Τέμου. Δεν θυμάμαι. Θα σας το έχω δείξει λογικά σε κάποιο haul. Δεν θυμάμαι, το πήρα φέτος. Ένα μπουστάκι αυτό εδώ, το οποίο το είχα πάρει από Στραντιβάριους, είναι πέρσινο, προπέρσινο δεν θυμάμαι, και τα κοσμήματά μου εννοείται. Έβαλα αυτά εδώ, τη σπήρα, με το ίβι το κολιέ υπέροχο και το σαν, δείτε τι ωραία που ταιριάζουν αυτά. Δαχτυλιδάκια, αυτό έχει εξαντληθεί, θα έρθει σύντομα όμως, αυτό υπάρχει ακόμα. Και έτοιμοι, φύγαμε να πάμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας, να παραδώσω και κάποια δέματα που έχω. Αυτά, και να πάμε για φαγητό. Έχω βάλει ένα πολύ ωραίο κραγιόν. Θα σας το δείξω τώρα. Το κραγιονάκι μου είναι αυτό εδώ, από Dustin Cream, το 17. Το 17, όχι, δεν είναι αυτό. Άκυρο. Ποιο είναι ρε παιδιά, που πήγε, αυτό το κρατούσα εδώ πέρα. Το κραγιόν είναι αυτό εδώ. Τι γίνεται με το focus, αυτό εδώ, από Dustin Cream, το 07, τα creamy lipstick, πολύ ωραία. Γενικά μου αρέσουν πολύ τα κραγιόν, σαν και εδώ φαίνεται λίγο παραπάνω πορτοκαλί από ότι είναι. Είναι πιο ροζ, σαν τα νύχια μου περίπου είναι. Αυτά, φύγαμε να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Και εννοείται θα βάλω και κόκκινο για να μυρίζω καρύδα. Βασίλη, πού ήρθες? Στο μουστάκα. Α, τουτού. Τώρα θα τα θες όλα, ε. Είσαι σε ηλικία πια που δεν πρέπει να πηγαίνεις πουθενά. Πήραμε και το γιογιό. Βασικά δεν πήραμε γιογιό. Πήραμε αυτό που μπαίνει στη λεκάν. Θα σας το δείξουμε στο σπίτι να δείτε. Και πήρε και ένα παιχνίδι, αλίμονο. Δεν τον κατεβάσαμε κάτω, αλλά το βρήκε. Ένα βασιλάκο. Έλεγα να του πάρουμε σκούπα, νάτι. Αυτό είναι το σετ που έχει 15 ευρώ. Ναι. Εντάξει, μπορούμε να μην την πάρουμε, δεν είναι ανάγκη. Μπιλ. Έχει και πλήτη, γιατί όλο πιάνει τις φουγκαρίστρες μας, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, άσε τώρα, άλλη φορά. Να έχουμε να πάρουμε κάτι για την επόμενη φορά. Είναι η επόμενη μέρα, Κυριακή πρωί, και είχαμε βγει να πάμε να πάρουμε πρωινό. Και τώρα δοκίμασα ένα σετάκι που μόλις μου ήρθε. Κάηκα εντωμεταξύ και εδώ. Πολύ καλά πήγε αυτό. Μόλις μου ήρθε ένα, χτες βασικά το απόγευμα, μου ήρθε ένα σετάκι που είχα παραγγείλει γυμναστικής, αλλά εντάξει, εννοείται μπορεί να το φοράς και έξω. Αυτό εδώ. Και λέω, μια που το έβαλα, να σας το δείξω.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτής εδώ της εταιρείας, της Γαφριφαλιάς Καλιφόνη. Πολύ ωραίο. Το πήρα extra small, είναι λίγο στενό. Αλλά νομίζω ότι το small, τέλος πάντων, αυτά θέλει να είναι εφαρμοστά. Με έπαιρνε όμως και για small. Βασίλη, όλα καλά. Πήγαινε βγάλε τα παιδιλάκια σου. Πήγαινε βγάλε τα παιδιλά σου. Και είναι Κυριακούλα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι χτες Σάββατο δεν τράβηξα τίποτα. Γιατί είχε τη γιορτή του Ηλίας και είχαμε βγει. Είχαμε πάει για φαγητό και είχαμε αφήσει το Βασιλάκο. Περάσαμε πολύ ωραία. Είχαμε για φαγητό και παγωτάκι. Και σήμερα τώρα λέμε να ετοιμαστούμε να πάμε θάλασσα. Έλα. Λέμε να ετοιμαστούμε να πάμε θάλασσα. Θα πάμε τώρα ή νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Αλλά μάλλον για νωρίς το πρωί το βλέπω. Γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι ωραία. Δεν έχει πολύ ζέστη. Εννοείται ότι με το Βασίλη δεν πάμε όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν πάμε μεσημέρια βασικά. Ναι. Κάθεται και τρώει ένα κουλούρι που πήρε. Οπότε, ναι. Σήμερα θα πάμε μπάνιο. Να σας δείξω έτσι και καμιά παραλία. Μάλλον λέμε να πάμε με δικά μας... πώς το λένε? Δικιά μας... Ναι, πήγαινε στον μπαμπάκα. Λέμε να πάρουμε τη δική μας ομπρέλα. Γιατί, εντάξει. Θα δούμε τώρα, θα το δούμε. Επειδή δεν πάμε για πολύ, δεν αξίζει. Αχ, αυτό το κάψιμο, παιδιά, πραγματικά όμως έτσι. Και τώρα αυτό πώς το έπαθα, στην τοστιέρα. Άντε τώρα βρες πώς το έπαθα στην τοστιέρα. Τέλος πάντων, φορώ και τα σκουλαρικάκια μου, τα cherry. Τέλεια, καλά, σας άρεσαν πάρα πολύ. Το χρυσό έχει εξαντληθεί που φοράω, αλλά έχει μείνει το σημαίνιο αν σας αρέσουν. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένα. Να σου πω την αλήθεια, αν θες το περνάς και για κεράσι, αλλά και σαν μπιλίτσα σκέτη είναι, δεν φαίνεται ότι είναι ακριβώς κεράσι, εντάξει. Θέλει μια μικρή φαντασία, αλλά είναι τέλεια. Αυτά. Πάω να φω και εγώ το πρωινό μου και να πάμε θαλασσίτσα έτσι να σας πάρουμε μαζί μας σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πάμε να φάμε έξω γιατί φάγαμε χτες, καλά μας ήταν, ίσως φτιάξουμε κάτι πρόχειρο. Όταν κουβαλάς σαν το γαϊδούρι. Για μένα λέω. Τίποτα λέω που κουβαλάω σαν το γαϊδούρι. Όχι, δεν στην έλεγα, όπως ο Ηλίας κουβαλάει το Βασίλη και την ομπρέλα. Και εγώ τα παιχνίδια του Βασίλη, τα πράγματά μου, τα σουσίδια του. Τέλειο! Ωραία να πηγαίνεις για μπάνιο με παιδί. Ένα κιόλας, δεν ξέρω άμα έχεις κι άλλο μετά. Εκεί πια αλλάζει η κατάσταση. Αλλά πρώτη φορά πάμε φέτος ανοργάνωτα ενώ χωρίς να πάρουμε ομπρέλα. Να δούμε πώς θα πάει. Μάνα! Σ' αρέσει εδώ, Βασίλη. Ναι, ωραία είναι εδώ πέρα. Βάλουμε και την ομπρελίτσα μας. Ο Βασιλάκος εδώ παίζει με τα κουβαδάκια του. Φυσικά και δεν θέλει να αγγίξει πέτρες, άμμο, τίποτα. Και τώρα βάλουμε το μαγιό μας. Αυτό εδώ. Να πάμε να κάνουμε μια βουτιά. Ερχόμαστε και τα απογεύματα, Βασίλη, εδώ. Θα κάνουμε μπάνιο. Κάναμε και τη βουτιά μας. Μια χαρά, καλύτερα χωρίς ξαπλώστρα, παιδιά. Ωραιότατα είναι. Να σας πω ότι εδώ στη Ρόβα και όλες είναι όλες ξαπλώστρες επιπληρωμή, γιατί ξέρω ότι πολλές θα έρθετε Ρόβα για διακοπές και μου έχετε στείλει. Όλες οι ξαπλώστρες είναι επιπληρωμή, από 14 ευρώ μέχρι και 30-40 ευρώ, μπορεί να φτάσουν και παραπάνω, ανάλογα που πάτε. Εσύ είναι αυτό που θα πάρεις να πιείς. Ενώ ας πούμε στην Καλαμάτα που είχαμε πάει, σπάνια να βρεις καρέκλα επιπληρωμή ξαπλώστρα. Συνήθως πληρώνεις αυτό που παίρνεις να πιεις. Οπότε γενικά δεν συμφέρει, ειδικά αν πηγαίνεις συχνά θάλασσα. Σας το λέω για τις φίλες που θα έρθετε. Διακοπούλες, γιατί είστε πολλές έτσι που μου έχετε στείλει ότι θα έρθετε Ρόδο κτλ. Ωραία είναι, πολύ ωραία. Από τις πιο καθαρές παραλίες είναι εδώ στο Φάντου, να ξέρετε. Τόπ είναι σχετικά κοντά στο κέντρο και κοντά στο Φαλιράκι, Αρμένη τη Φαλιράκι. Και έχει πολύ καθαρή παραλία, ωραία νερά, έχει κόσμο το μεσημέρι βέβαια, έχει και εξαπλώστρες που μπορείς να πάρεις, μπορείς να κάτσεις και μόνος σου, έχει και πολύ ωραία ταβερνάκια εδώ κοντά, όμορφα, πολύ ωραία είναι.
Τέλος πάντων, να σας πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που μου στείλατε για τη γιορτή του Ηλία στο προηγούμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ, κορίτσια, πραγματικά. Αυτό το ότι σκέφτεστε ακόμα και τον Ηλία, ο οποίος δεν εμφανίζεται στα βίντεο, και του στέλνετε χρόνια πολλά και μου στέλνετε και εμένα εδώ στο YouTube, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχουμε επιστρέψει από τη θάλασσα και φτιάχνουμε μία μακαρονοσαλάτα. Έτσι κρύα με γιαούρτι, τυρί, κρέμα και διάφορα λαχανικά για να φάμε. Ο Βασιλάκος περιμένει να φάει γιατί έχει περάσει η ώρα του. Η Σελινίτσα τρώει. Τώρα θα φάμε, Βασίλη, θες στην κάμερα. Έκανα μπάνιο εγώ και ο Βασίλης, κάναμε ντους. Τώρα θα φάμε. Κοιτάει την κάμερα καλά. Ναι, τι θες αγγούρι να φας? Τώρα θα φάμε αγόρι μου, ναι. Ο Βασίλης ήδη τρώει. Εμείς ακόμη φτιάχνουμε γιατί δεν κρατιέται. Πού είσαι? Ωραίο, νόστιμο. Ό,τι πιο δροσερό τώρα για το καλοκαίρι, ναι. Τέλειο, μαμ, μαμ. Μπράβο. Έχει και πιρούνι. Καλημέρα, καλημέρα. Τι για γίνει Σελήνη σήμερα? Πολύ γάβγισμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η επόμενη μέρα και η Σελήνη δεν σταματάει να γαυγίζει. Σελήνη, θα σου κλείσω την πόρτα, να μην ακούς τίποτα. Δεν σταματάει να γαυγίζει. Είναι Δευτέρα σήμερα και έχουμε ξεκινήσει με δουλίτσες. Έχω ήδη ξεκινήσει, θέλω και σφουγγάρισμα, έχω ξεκινήσει με ξεσκόνισμα, σημάζεμα κτλ. Ξέρετε, το Σαββατοκύριακο χαμός, είχαμε πάει και μπάνιο και όλα αυτά. Ένα έντομο το οποίο βρίσκεται μέσα από το σπίτι. Πολύ ωραία θα πάει αυτό. Ένα έντομο. Πώς μπήκε τώρα αυτό μέσα? Τέλος πάντων, ναι, θέλω να φύγεις όμως. Ελπίζουμε να φύγε. Και κάνω λοιπόν κάποια συμμαζέματα και τα λοιπά. Και χαμούλης. Δευτέρα χαμός. Δεν σας έκανα update λίγο με το γιογιό. Το θυμήθηκα χτες. Δεν σας μίλησα λίγο. Του πήραμε αυτό που μπαίνει πάνω στη λεκάνη. Αυτό για να μην πέφτει το μωρό μέσα, γιατί η λεκάνη είναι μεγάλη. Και του πήρα και σκαλοπατάκι για να ανεβαίνει πάνω. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα. Τον βάζω που και που να κάθεται, αλλά δεν. Δεν του πιέζω κι εγώ παραπάνω, όσο θέλει και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και δεν θα τον πιέσω και παραπάνω. Αν είναι καλός, αλλιώς θα το προσπαθήσουμε πια το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μικρούλης. Αλλά πήραμε, ναι, δεν πήραμε γιογιό. Είπα να πάρω κατευθείαν αυτό που μπαίνει πάνω στη λεκάνη και νομίζω ότι είναι καλύτερα να μάθω κατευθείαν στη λεκάνη και όχι σε γιογιό. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας από κάτω. Σήμερα έχουμε και baby swimming. Έχει ο Βασιλάκος κολύμβηση. Και χθες μπάνιο και σήμερα μπάνιο χαμός. Θα πάμε στη μαμά μου για φαγητό, θα φάμε κοτόπουλο κοκκινούστο. Και αυτά. Αυτά έχει η μέρα σήμερα. Δουλίτσες, πλυντήρια, κλασικά δευτερό. Αυτό ήταν λοιπόν το βλογκάκι μας για σήμερα. Σας κλείνω διότι έψανα το βίντεο και διαπίστωσα ότι δεν το έχω κλείσει στην πραγματικότητα. Δεν έχω κλείσει αυτό το vlog. Δεν το έκλεισα ποτέ. Ξεχάστηκα. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο vlogκάκι. Φιλάκια πολλά.